προσευχή μου, ως ημίν αγαπημένον Εσπέρα και προέκια εις ευρίας, ενούμεν, ευλογούμεν, ευχαριστούμεν και δεόμεθά σου, Δέσποτε να πάντων, φιλάνθρωποι Κύριε, κατεύθυνον την προσευχή μου, ως θυμία μα ενωπιών σου και μη εκκλίνησης καρδίας ημών, εις λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας, αλλά εις εμάς πάντων των θερευόντων τεσικάς ημών. Ό,τι προσέ Κύριε, Κύριε, ή οφθαλήμων και επισύλπισαμε μη κατρισιμάς ο Θεός ημών. Ότι προέπει η πάσα δόξα την είχε προσκύνει στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την είχε και του αιώνα στον αιώνα. Ευλόγησε μέσα την Αγία Νίσοδο. Ευλογημένη είσαι των Αγίων σου πάντοτε την είχε και του αιώνα στον αιώνα. Σοφία. Oh.
χωρίες μεθόν και πρεσβεύειν υπέρ των ψυχών ημών. Ισόν την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με ο ευλογής ας πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άντρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθρα αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ακόμη και νωρία ταύτη, εν τη σύγχυση των προσφερόντων ταύτα, και τιμώντων την Αγία Νεορθή και Πανήγυρην ταύτη, όν και τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη σύγχυση των πτωχών, και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογοναγιάζον τρέφων και συντηρώντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέδομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Γλώσσιες δόγευσαν και πείνασαν, εξητούντες των Κύριων, ουκελαντωθήσονται παντός αγαθούς. Γλώσσιες δόγευσαν και πείνασαν. Σε όλες τις διδαχές του μιλάει για το τι συμβολίζει και πώς πρέπει να γίνεται το σημείο του Σταυρού, η εξωτερική μορφή του μαρτυρίου στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Οι χριστιανοί, όπου πιστεύουν στον Χριστό, σημειώνουν στον εαυτό τους το σημείο του Σταυρού, όχι απλώς και ως έτυχε, όχι με καταφρόνηση, αλλά με κάθε προσοχή και σύνεση και φόβο και τρόμο και με κάθε ευλάβεια. Το κήρυγμα και οι σταυροί του Αγίου Κοσμά έσωσαν τον Ελληνισμό από τον Τούρκο και από τον Φράγκο κατακτητή. Η συνείδηση του χρέους του έναντι των συνανθρώπων συμπατριωτών του τον παρακίνησε να δραστηριοποιηθεί ενεργοποιώντας τις ικανότητες και δυνατότητές του για να αντιμετωπιστεί η θρησκευτική, εθνική, ηθική, κοινωνική και παιδευτική κατάσταση του υπόδουλου λαού. Και με το σακούλι και με το δεκανίκι, με το ράσο του καλογύρου πήρε το στρατή
σκορπώντας την αγάπη Του, την πίστη Του και την αλήθεια Του στο εξωθενωμένο γένος, περιοδεύοντας χρόνους και χρόνους, στείνοντας σταυρούς. Και τώρα τους δύο προβληματισμούς που θέλω απόψε να θέσω στην αγάπη σας. 245 χρόνια απόψε μετά το μαρτύριο του Αγίου, στους τόπους όπου περιόδευσε ο Άγιος, οι επιγενόμενοι, εμείς δηλαδή, προβάλλουμε ως απόλυτη αλήθεια τις λέξεις διεκδίκηση και δικαίωμα. Και σκανδαλίζονται από τις εικόνες των Αγίων και από τους σταυρούς. Και αγωνιζόμαστε πολλοί νεοέλληνες να αφαιρεθούν οι σταυροί και οι εικόνες από τα σχολεία, από τα νοσοκομεία, ακόμα και από αυτήν την σημαία. Γιατί θεωρούν ότι δεν αποτελεί, λένε, η σημαία εθνικό σύμβολο, αλλά κρατικό σύμβολο. Και πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί πρέπει να γίνουμε ουδετερόθρησκο κράτος. Και γι' αυτό πρέπει να χωρίσει η Εκκλησία από το κράτος. Λέγοντας χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, αυτό εννοούμε. Να μην υπάρχει σταυρός στη σημαία. Τον βλέπουν τον σταυρό και δαιμονίζονται. Ο πρώτος προβληματισμός. Και ο δεύτερος προβληματισμός. 245 χρόνια μετά το μαρτύριο του Αγίου. Γιατί έγινε, γιατί οδήγησαν στο μαρτύριο τον Άγιο. Τον οδήγησε ο Κουρτ Πασάς. Αυτός ήταν που του είχε δώσει το σκαμνί, του είχε φτιάξει ένα ωραίο σκαμνί για να ανεβαίνει πάνω και να μιλάει. Γιατί όμως τον οδήγησε στο μαρτύριο? Γιατί πληρώθηκε. Πληρώθηκε από ποιους? Πληρώθηκε από τους Εβραίους της εποχής. Γιατί αυτοί αναγκάστηκαν, γιατί εξωθήθηκαν στο να πούν στον Κουρτ Πασά να τον σκοτώσει? Γιατί έχαναν χρήματα. Γιατί ο Άγιος τους έλεγε να μην πηγαίνουν τις Κυριακές να ψωνίζουν και οι Εβραίοι δεν δούλευαν το Σάββατο. Έχαναν και από την Κυριακή, οπότε ο Άγιος έπρεπε να απομακρυνθεί. Εμείς, 245 χρόνια αργότερα, επερώμαστε γιατί καταργήσαμε την αργία της Κυριακής και μπορούμε να παίρνουμε 75% υψηλότερο ημερομίσθιο. Αυτά για αυτούς τους δύο προβληματισμούς ήθελα να πω.